Ο επόμενος καλεσμένος μας, ο νομικός της ΚΑΕ, ο Σπύρος Χρυστοφορίδης. Καλησπέρα. Βέβαια έχει ανάγκη τρόπο ο σύλλογος. Εν γέννη ο σύλλογος, το μπάσκετ ειδικότερα. Ναι. Από το 2004 έχουμε να πούμε. Καλό μάτς. Καλό μάτς. Πάντως αυτό θα είναι ένα από τα μάτς που φέτος θα μας απασχολήσουν αρκετά και μακάρι να είναι και νικηφόρο και να πάει η ομάδα σε ένα τελικό και γιατί όχι να πιέσει και η ΚΑΕ. Και το λέω και εσάς γιατί και εσείς είστε στην ΚΑΕ, εφόσον ο Άρης είναι μία από τις δύο ομάδες, να γίνει το τελικό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να γίνεται πάντα στο ΟΑΚΑ. Απολύτως ορθή η παρατήρησή σας. Εφόσον με το καλό στις 14 το βράδυ είμαστε στο τελικό, νομίζω ότι θα πιέσουμε προς την κατεύθυνση το ΜΑΣ να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Με δεδομένο ότι ο αντίπαλος θα είναι ούτως ή άλλως αθηναϊκή ομάδα, που δεν υπάρχει η ομάδα της επαρχίας. Ναι. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε. Ας έρθουν και οι μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ να παίξουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουν να το κάνουν από τότε που πάλι πήραμε το κύπελο στο Παλέντε Σπορ με τους απλήρωτους παίκτες και πάλι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τότε σε Final Four βέβαια. Βέβαια. Δεν έχετε άδικο. Θα το δούμε αυτό κάθε πράγμα στον καιρό του που λέμε. Τώρα άλλα απασχολούν την ΚΑΕ, εκτός από τα αγωνιστικά που είναι τα συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η ομάδα κάθε 2-3 μέρες έχει παιχνίδι στην Ελλάδα, σε Ευρώπη. Ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα για τους παίκτες του Coach Prift. Υπάρχουν και άλλα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε εσείς ως επιτοπλίστων μαζί με τους συνεργάτες σας και αναφέρομαι στα δικαστικά ζητήματα. Και θέλω λίγο έτσι να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω για την είδηση που βγήκε ανήμερα, μάλιστα, δεν κάνω λάθος, του αγώνα με την Δόξα Λευκάδας, ότι ο Άρης δικαιώθηκε έναντι του Γιάννη Δαμιανίδη για την αγωγή που είχε κάνει, θυμίζω, ΕΚΑΕ. Καλά, και εμείς κάπως σαν την ομάδα είμαστε οι νομικοί της ΚΑΕ. Κάθε δύο μέρες κάτι έχουμε με την αντιδικία με τον κύριο Δαμιανίδη. Εντάξει, ο λόγος που βγήκε ανήμερα είναι γιατί η απόφαση βγήκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι να ενημερωθεί ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Λάσκαρης, και να έχουμε την έγκρισή του για να ανακοινωθεί η είδηση στον τύπο, είχε πάει αργά. Οπότε, για λόγους που μάλλον καλύτερα από μένα ξέρετε, επελέγει να δημοσιοποιηθεί το νωρίς το πρωί του Σαββάτου αντί για αργά το βράδυ της Παρασκευής. Εντάξει, έχει τη σημειολογία της βέβαια η επιλογή. Γιατί... Εντάξει, δεν το αρνούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εξηγώ ότι δεν είναι κάτι που ξέραμε ένα μήνα πριν και, ναι. και το δημοσιεύσαμε την ημέρα του αγώνα. Mm-hmm. Τώρα, αν συνέβαλε στο να αποκτήσουν ηθικό οι παίκτες, προσωπικά αισθάνομαι ευτυχής. Mm-hmm. Τουλάχιστον. Κατά αποτέλεσμα δεν λειτουργήσε αρνητικά από τη στιγμή που νικήσαμε σχετικά εύκολα στη Λευκάδα. Η αγωγή έγινε δεκτή και ακυρώθηκε με αυτή, αν δεν κάνω λάθος, το ιδιωτικό συμφωνητικό, έτσι, με το οποίο διεκδικούσε κάποια χρήματα. Ο κ. Δαμιανίδης, δυνάμει ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο υπογράφει και φέρεται μάλλον να υπογράφει και το Μάρτιο του 2012 μεταξύ του ιδίου και της ΚΑΕΑΡΕΣ εκπροσωπημένης από τον ίδιο ως πρόεδρα και διευθύνοντα σύμβουλο τότε, εξέδωσε διαταγή πληρωμής σε βάρος της ΚΑΕ και αξίωνε ένα ποσό το οποίο έχει φτάσει με τους στόκους και τις προσταυξίες 200.000 ευρώ σήμερα που μιλάμε. Αυτό έγινε και αυτό έχει τη σημειολογία του από την αντίθετη φορά, αυτή τη φορά, 31/12/2015. Ναι. Από τότε έχουμε μπει σε έναν μακρύ κατά πως φαίνεται αγώνα, μια που φτάνουμε το έτος, για να ανασταλεί αρχικά, πράγμα που επιτεύχθη, η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής με την οποία επιδίωξε ο κ. Δαμιανίδης να κάνει κατάσχεση στα έσοδα της ομάδας των ΕΣΑΚΕ, στις μεγάλες ελληνικές τράπεζες που έχει η ομάδα λογαριασμούς, στους χορηγούς μας κτλ. Και σε δεύτερο στάδιο, και κατ' εμέ σημαντικότερο, αυτό που μάθαμε την Παρασκευή, ότι το πολυμελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε προσφύγει η ΚΑΕ Άρης ήδη από τις 11 Γενάρη, άμεσα δηλαδή ουσιαστικά, αμέσως μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος της, αναγνώρισε το ότι το συγκεκριμένο συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται και από τις δύο πλευρές, και από την ΚΑΕ και από τον κύριο Δαμιανίδη, από το ίδιο πρόσωπο, είναι άκυρο, για τους λόγους που εκεί αναφέρονται. Mm-hmm. Είναι τελεσίδικη απόφαση, λες? Όχι, οριστική. Είναι οριστική. Απόφαση πολυμελούς μεν πρωτοδικείου, δηλαδή του mm-hmm. ανώτερου πρωτοδίκου δικαστηρίου, όμως αν ο κ. Δαμιανίδης το επιλέξει, μπορεί να ασκηθεί και έφεση από πλευράς του.
Η ΚΑΕ δεν έχει λόγο να ασκήσει έφεση με δεδομένο ότι το μείζον αίτημα, την ακύρωση του συμφωνητικού, το επέτυχε με την εκδικαθήσα αγωγή. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες με την πλευρά Δαμιανίδη, θα είναι δηλαδή μακρύς ο δρόμος. Ναι, ναι, εκκρεμούν οι ανακοπές κατά το διαταγών πληρωμής, δηλαδή μετά τις αναστολές με τις οποίες δεν μπορεί, εν προκειμένου ο κ. Δαμιανίδης, να κάνει κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας της ΚΑΕ, ακολουθούν οι ανακοπές. Είναι το δικόγραφο με το οποίο ζητάει η ΚΑΕ να ακυρωθούν οι διαταγές πληρωμής που έχει βγάλει σε βάρος της ΚΑΕ. Αυτά δικάστηκαν το Σεπτέμβριο και αναμένουμε αποφάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η απόφαση που εξεδόθη προχθές θα είναι προπομπός και για τις επόμενες, χωρίς βέβαια να προδικάζουν το τι θα κρίνουν άλλοι δικαστές. Επίσης, εκκρεμεί μια αγωγή του κυρίου Δαμιανίδη, έχει εκδικαστεί και αναμένεται απόφαση σε βάρος της ΚΑΕ και των νομίμων προσώπων της, των τωρινών νομίμων προσώπων της, με την οποία ζητάει για προσβολή της προσωπικότητάς του ποσό και από τους τρεις και προσωποκράτηση των νομίμων προσώπων της ΚΑΕ. Και εκκρεμεί και η αίτηση κατάπτωση ηγητικής επιστολής της ΚΑΕ Άρης από το περσινό πρωτάθλημα, είναι δεσμευμένα τα χρήματα μέχρι να εκδικαστεί, η οποία αναβλήθηκε αρκετές φορές με τις αποχές των δικηγόρων και επίκειται να εκδικαστεί και αυτή ως ονούπο. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα. Έχει ακόμη αρκετό δρόμο, η αλήθεια είναι, δικαστικά. Και δεν ξέρω αν καλά όλα αυτά για τις κινήσεις που γίνονται. Από πλευράς ΚΑΕ έχει γίνει ή θα γίνει, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι, κάποια κίνηση για να διεκδικήσει κάτι και ο Άρης? Έγινε μια αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης, έτσι ώστε για μια αξίωση που είχε ο Άρης, η οποία αδικοπραξία είναι ο νομικός όρος, ζητούσε κάποιο ποσό μαζί με τη συγκεκριμένη αγωγή ως αποζημίωση για τα όσα τραβάμε ένα χρόνο από την δικαστική διεκδίκηση του κ. Δαμιανίδη. Η συγκεκριμένη αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης απερίφθη διότι δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει κατεπίγουσα απέτηση. Επίσης η συγκεκριμένη αγωγή η οποία έγινε δεκτή ζητούσε και λεφτά από τον κ. Δαμιανίδη ως προς το χρηματικό ποσό, υπήρξε απόρριψη αγωγή, δηλαδή έγινε δεκτή μεν η ακυρότητα του συμφωνητικού αλλά δεν επιδικάστηκαν λεφτά υπέρ της ΚΑΕ και σε βάρος του κ. Δαμιανίδη. Τώρα υπάρχει η σκέψη να γίνουν και περαιτέρω κινήσεις στο μέλλον, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, πρώτα σώζουν την παρτίδα και μετά την κερδίζουν. Δηλαδή είναι καλό να κερδίσουμε τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό τα δικαστήρια σε βάρος μας για να καταλήξει μετά ο μεγαλομέτωχος και η διοίκηση στο τι περαιτέρω μέλη γενέστε όσον αφορά τις εντός εισαγωγικών επιθετικές κινήσεις. Γιατί για κάποιον κακόπιστο και το ότι η ΚΑΕ δεν δίνει τα χρήματα στον κύριο Δαμιανίδη, επίθεση μπορεί να θεωρηθεί. Το έχω ακούσει και αυτό από κάποιους. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη απέτηση θεωρώ, και αυτό λένε τα δικαστήρια και ως τώρα και στις προσωρινές διεργασίες και στις αιτήσεις αναστολής, ότι παρανόμως ζητείται από τον κύριο Δαμιανίδη και ευελπιστώ ότι στο τέλος του δρόμου, όποτε και να είναι αυτό, σε 1, 2, 5 χρόνια, εκεί θα καταλήξουν και τα δικαστήρια. Αυτό όμως είναι ενδιάθετη σκέψη, είναι ευχή. Υπάρχουν ακόμα πολλά δικαστήρια σε κρεμότητα. Ναι. Πείτε μας και κάτι άλλο που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και αναφέρομαι σε αυτή την... στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ναι, τη διενέργεια προκαταρρυτικής εξέτασης την οποία ζήτησε ο ανακριτής Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσιώτας, με βάση την περιβόητη έκθεση της Νέξια, των ορκωτών λογιστών. Λοιπόν, προκαταρρυτική εξέταση σημαίνει το εξής, ότι κατά κάποιων φυσικών προσώπων προφανώς διοικούντων την ΠΑΕ τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα από το 4 στο 9, από το 4 στο 12, η ενημέρωσή μου είναι αμιγώς δημοσιογραφική, δεν ξέρω κάτι περαιτέρω. Θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, απλά θέλει να μπει σε έναν περαιτέρω γύρο ανακρίσεων από τον αρμόδιο πτωσματοθήκη που θα οριστεί, δηλαδή πιθανότατα να έχει θέσει ήδη συγκεκριμένα ερωτήματα προς συγκεκριμένους ανθρώπους από το πτωσματοδίκη, είτε που θα κληθούν να καταθέσουν είτε με την ιδιότητα του Ιωνί, δηλαδή τύπης κατηγορουμένου, είτε με την ιδιότητα του μάρτυρα, προκειμένου να καταλήξει τελικά σε βάρος τίνος το ανώτερο όργανο, δηλαδή το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, με δική του εισήγηση θα ασκήσει ποινική δίωξη. Μάλιστα. Είναι
για να το πω με μια φράση, φαίνεται να είναι απαρχή υπεραιτέρω ερεύνης. Τώρα, υπεραιτέρω έρευνα συνήθως σε τι θα οδηγήσει, στην ελληνική δικαιοσύνη, ναι, οδηγεί σε διώξεις. Ναι. Και μάλιστα, με δεδομένο ότι οι αναγκριτές ασχολούνται με κακουργήματα, πιθανόν οι διώξεις να είναι κακουργηματικές. Και να κινδυνεύουν δηλαδή σοβαρά όσοι βρεθούν εμπλεκόμενοι. Κακουργηματική δίωξη σημαίνει στην καλύτερη περίπτωση για οικονομικά αδικήματα 5 με 10 χρόνια, στη χειρότερη περίπτωση 5 με 20 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι το οποίο μάλλον και αυτό θα τραβήξει εις μάκρωση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ναι, τα κακουργήματα παραγράφονται στη 15ετία. Για πράξη ναι, του 2004 η παραγραφή είναι το 19. Με δεδομένο ότι η δικαιοσύνη απονέμεται αργά στην Ελλάδα, ναι, αν είναι να ασκηθεί δίωξη για εκείνα τα χρόνια, πρέπει να ασκηθεί σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα τράβηξει πολύ. Ο λόγος που φαίνεται να κράτησε αρκετά ως τώρα είναι μάλλον οι αποχές των δικηγόρων. Δηλαδή, όποιοι εμφανίζονταν στον ανακριτή, προφανώς ζητούσαν αναβολή επικαλούμενοι την αποχή των δικηγόρων τους. Που ήταν και ένα ρεαλιστικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας στον ανακριτή για υποψία κακουργήματος χωρίς δικηγόρο. Μάλιστα. Άρα προφανώς τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με βάση αυτή την έκθεση θα κληθούν να καταθέσουν κυρίως μέλη των διοικήσεων εκείνης της περίοδος, δεν είναι λογικά? Συν την έξια, ναι, συν τους φοροτεχνικούς και τους λογιστές. Από υπέγραφαν τους ισολογισμούς προφανώς. Ναι, και τους, ο Άρης είχε και εσωτερικό λογιστήριο, όπως έχει και στην ΚΑΕ. Ναι. Και τους λογιστές που χειρίζονταν την καθημερινότητα του Άρη. Μάλιστα. Τώρα ποιος άλλος μπορεί να κληθεί, δεν το ξέρω. Αλλά... Άρης και δικαστήρια είναι μια έννοια δυστυχώς αλληλένδετη. Τι να κάνουμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πάντα θα μας... είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα, στο μπάσκετ, ένας πρώην και επί σειρά ετών πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αξιώνει χρήματα που λέει ότι το χρωστάει η ΚΑΕ. Τώρα στο ποδόσφαιρο ουσιαστικά είναι... ξεκίνησε και Κράμερ εναντίον Κράμερ με την μήνυση του κυρίου Σκόρδα και τελικά φαίνεται να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, ναι, εκεί δεν είναι, εκεί φαίνεται ότι δεν διαμορφώνεται τελικά μια καταμέτωπα τη δική Αριανών έναντι Αριανών πρώην, ναι, σωστά, και σωστά, πιο πρώην διοικούντων. Εδώ φαίνεται να είναι τελικά όλοι ενώπιος ενωπίου με την ελληνική δικαιοσύνη ως κατηγορούμενοι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως τις μηνύσεις που έχει κάνει ο πρώην πρόεδρος του Άρη, ο Λάμπρος ο Σκόρδας, έχουν μπει στο αρχείο, έτσι δεν είναι οι υποθέσεις, αν δεν κάνω λάθος? Έχουν μπει στο αρχείο, ναι, αλλά η ενημέρωση δικιά μου είναι ότι στοιχεία από αυτές τις μηνύσεις έχει χρησιμοποιήσει ο ανακριτής στο υλικό που συλλέγει και είναι στη διάθεσή του. Μάλιστα. Συσχετίστηκαν δηλαδή. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Δηλαδή, κοντολογίες θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχαν οι μηνύσεις, πιθανόν να μην υπήρχε και η σημερινή εξέλιξη, μάλλον η εξέλιξη που σήμερα πήρε φως στη δημοσιότητα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το εννοείται. Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστοφορίδη, για όσα διαφωτιστικά μας είπατε. Μας λύσατε απορίες πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.